Θα πω πρώτα απ' όλα ότι έχει κουραστεί κυριολεκτικά ο λαός να παρακολουθεί προεκλογικές εξαγγελίες σε κάθε εκλογική μάχη για την υγεία που θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα και μετά να έρχεται η κάθε τετραετία και να αγωνιάει η λαϊκή οικογένεια αν θα φτάσει το ασθενοφόρο και αν υπάρχει το ΕΚΑΒ στην περιοχή. Και να θυμηθούμε ότι τέτοια θύματα δυστυχώς έχουμε θρηνήσει και επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι γνωστά τα περιστατικά από την Κάλυμνο μέχρι την Κέρκυρα που θρηνήσαμε θανάτους. Επομένως πρέπει να σταθούμε βαθύτερα στις αιτίες που γεννούν αυτή την κατάσταση όλες τις τετραετίες διαχρονικά. Η πρώτη αφορά την επιχειρηματική λειτουργία, τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας που για να θησαυρίζει είναι προϋπόθεση να είναι υποβαθμισμένος ο δημόσιος τομέας. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αν λειτουργούσε θαυμάσια ο δημόσιος τομέας στην κάλυψη εξετάσεων, γρήγορων διαγνώσεων κτλ. Είχε πληρότητα, δεν θα χρειαζόταν ο ιδιωτικός. Επομένως, ένα πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Και αν θέλετε, ακόμα και αν αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες που ακούμε τώρα και από τα δύο κόμματα για την υγεία, θα χαθούν μέσα σε αυτό το βαρέλι δίχως πάτο, όπως χάθηκαν και τα λεφτά που έπεσαν στην περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή, όσο θα ακριβαίνουν τα φάρμακα, θα ακριβαίνουν οι ιατρικές εξετάσεις, θα δυναμώνει η εμπορευματική δραστηριότητα, ακόμα και μια αύξηση των κρατικών δαπανών θα χαθεί. Η δεύτερη βασική αιτία αφορά την επιχειρηματική λειτουργία του ίδιου του δημόσιου συστήματος, που οι συνέπειες που περιγράψατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ είναι οι παθογένειες οι οποίες γεννιόνται σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, και οι επικουρικοί και όχι μόνιμοι γιατροί, και οι εξαντλητικές υπερορίες που είναι επικίνδυνες και για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους ασθενείς, είναι συμπτώματα μιας λειτουργίας που επίσης είναι διαχρονική. Το πρώτο νοσοκομείο ως ανώνυμη εταιρεία λειτουργήσε στη Σαντορίνη επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να δούμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ριζική λύση αν δεν αντιμετωπίσουμε τη βαθύτερη αιτία που είναι η υγεία και το φάρμακο σαν εμπόρευμα. Όσο η υγεία και το φάρμακο παραμένουν εμπορεύματα, θα είναι προνόμιο τελικά η υγεία αυτού που έχει να πληρώσει. Εμείς προτείνουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο με συγκεκριμένους στόχους σε αυτή την περίοδο που θέτουν πρώτο ζήτημα την κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, τις πραγματικές προσλήψεις... Να κλείσουν τα νοσοκομεία. Ναι, ναι. Γιατί να κλείσουν, υπάρχουν αρκετά σοβαρά που κάνουν καλή δουλειά. Δεν λέω ότι κάνουν καλή δουλειά, ότι δεν κάνουν καλή δουλειά. Είναι ο παράγοντας ο οποίος παίζει ρόλο στην υποβάθμιση του δημόσιου τομέα. Γιατί για να κάνουν δουλειά πρέπει να μην λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα δημόσια νοσοκομεία από τις μαγνητικές τομογραφίες μέχρι τις απλές εξετάσεις. Ναι. Και το δεύτερο στοιχείο. Που λέω ότι τα ελληνικά νοσοκομεία, συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλο, δεν λέω εξαιρετικά. Ότι δεν λειτουργούν. Κάνουν, οι γιατροί είναι εξαιρετικοί και κάνουν πολύ σοβαρή δεν προσπάθεια με εξαντλητικές προσπάθειες οι οποίες φτάνουν το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό στο όριό τους, είναι ήρωες λόγω της εμπορευματοποίησης. Εμείς προτείνουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο, στον οποίο το πρώτο ζήτημα που πρέπει να λυθεί τώρα, παράλληλα με την κατάργηση του ιδιωτικού τομέα, είναι και οι ουσιαστικές προσλήψεις, οι οποίες δεν μπορεί να γίνουν με τα εικονικά κριτήρια που είδαμε προηγουμένως, γιατί φυσικά όσο και να προκυρήσονται, κανείς δεν θα πάει στα νησιά με μισθό 750 ευρώ. Δηλαδή είναι εικονικές ή συγκεκριμένες. Και καλούμε να μην υπάρχει αναμονή γύρω από αυτό, αν θέλετε, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στο χώρο της υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα καλούμε σε μαζική μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στο Υπουργείο Υγείας, για να υπάρξει μαχητική απάντηση στη σημερινή κατάσταση. Τι ώρα αυτή η συγκέντρωση? Είναι στις 7.30. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από αυτά που ακούμε τώρα προεκλογικά, και η κυβέρνηση και η κάλπικη αντιπολίτευση που θα υπάρχει, ενώ όλα τα κόμματα του συστήματος, θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα που είναι οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική οικονομία. Απαιτήσεις που αφορούν και τα πλεονάσματα και τη στήριξη ξανά των ομίλων και των επενδυτών. Και επειδή ο ουρανός δεν θα βρέξει χρήματα, έχει σημασία να ξέρουμε δύο απλά δεδομένα. Ότι όλα τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δεσμεύονται ότι δεν θα τα πάρουν από τους εφοπλιστές, ούτε και μπορούν διότι έχουν αφορολόγητα μερίσματα.
δεσμεύονται ότι δεν θα τα πάρουν από τις τράπεζες που έχουν αναβαλλόμενη φορολογία. Δεσμεύονται ότι δεν θα τα πάρουν και δεν θα τα πάρουν από τις εισηγμένες, οι περισσότερες από τις οποίες φορολογούνται στο εξωτερικό και προστατεύονται στο εσωτερικό από την διπλή φορολογία. Δεσμεύονται ότι δεν θα φορολογήσουν τα μόνιμα κέρδη γιατί θέλουν να προσελκύσουν και άλλες επενδύσεις. Και εκεί είναι ο πυρήνας, ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τα μόνιμα κέρδη των μεγάλων ομίλων, που οι 35 εταιρείες ξεπερνούν το 1,8 δις, φτάνουν τα 2 δις μέσα σε ένα τρίμηνο, το τρίμηνο που συζητάμε. Από πού θα τα πάρουν? Θα τα πάρουν από τους αυταπασχολούμενους που η σύσταση, η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μεγαλώσει η φορολογιστία τους με τον ψηφιακό έλεγχο, από τους ψηλούς έμεσους φόρους, από τον έμφυα, από την πολιτική η οποία συνεχίζεται όλων αυτών των κυβερνήσεων και έχει αποτέλεσμα να πληρώνουν οι όμιλοι 5% των φορολογικών εσόδων και 95% ο λαός με έμεσους και άμεσους φόρους. Και το κυριότερο, ένα λεπτό, είναι που δεν θα τα δώσουν. Δεν θα τα δώσουν για τις τριετίες και τις αυξήσεις μισθών, γιατί έχουν δεσμευτεί και σε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα τα δώσουν για επιδοτήσεις στην ενέργεια και στο ρεύμα. Και μην βιάζεστε να προδικάσετε πώς θα εξελιχθεί ο ενεργειακός πόλεμος. Ο ΟΠΕΚ, για παράδειγμα, αύξησε την τιμή του πετρελαίου. Δεν θα τα δώσουν για επιδόματα εκτός από την ακραία φτώχεια, διότι και σε αυτό έχουν δεσμευτεί. Η απάντηση λοιπόν απέναντι σε μια τέτοια πολιτική που είναι το κοινό αντιλαϊκό της πρόγραμμα είναι αυτή που δίνει το ΚΚΕ, η απάντηση της μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης, όχι μόνο για να αποτρέψουμε τα χειρότερα, αλλά για να ανοίξουμε ένα δρόμο ανατροπής όλης αυτής της κατάστασης που θα πάψουν επιτέλους η υγεία μας, το φάρμακο, η ίδια η εργατική δύναμη να αποτελούν εμπορεύματα.